παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα και των Αντιδημάρχων Τεχνικών Έργων, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος ξεκίνησε η συντονισμένη επιχείρηση εξοραϊσμού της Νέας Παραλίας εν αναμονή της μεγάλης εργολαβίας που αναμένεται να προκηρυχθεί για τη συντήρηση του παραλιακού μετόπου. Θέλει προσοχή να το αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουμε και το σαλόνι του σπιτιού μας, έτσι από τη στιγμή που είναι το σαλόνι της πόλης μας, να το αντιμετωπίζουμε αυτόν τον τρόπο. Καθένας είναι ευπρόσδεκτος σε αυτή την προσπάθεια, αλλά προφανώς χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται πολλή δουλειά από όλους μας και πρωτίστως από μένα, τους συνεργάτες μου αντιδημάρχους, τους εργαζόμενους του Δήμου, από όλους εμάς που έχουμε αυτήν την ευθύνη. Ενώ αναμένουμε τη μεγάλη εργολαβία που για πρώτη φορά θα φέρει συντήρηση στο στολίδι της Νέας Παραλίας μετά από την κατασκευή της, προχωρούμε καθημερινά σε δράσεις συντηρήσεως με ιδίες δυνάμεις. Έχουμε κηρύξει έναν ανέδοτο αγώνα ενάντια στους βανδαλισμούς με τον Δήμαρχο, ενάντια στον γκράφιτι. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και σήμερα στο αντιλιοστάσιο της ΕΙΑΘ και συνεχίζεται καθ' όλο το μήκος της Νέας Παραλίας. Τις εργασίες που εκτελούνται στον κήπο του νερού αλλά και κατά μήκος της παραλίας μέχρι το αγκυροβολημένο πολεμικό πλοίο Βέλος επιθεώρησε ο Δήμαρχος μαζί με τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Αλλά χρειάζεται πάντα κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω από εμάς, το οποίο το κάνουμε σήμερα για τα γκράφιτι, για το πράσινο, για ό,τι περιλαμβάνει αυτό το πάρκο. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα και η καλή συμπεριφορά των συμπολιτών μας, των επισκεπτών μας, ούτως ώστε το στολίδι μας αυτό να μένει σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε μπει σε μια τροχιά για να ανακατασκευαστεί ουσιαστικά και επισκευαστεί σε ορισμένα σημεία η νέα παραλία. Έχουν ξεκινήσει όλα με τον κήπο του νερού, του οποίου τα προβλήματα όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα γνωρίζουμε. Ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν τραγική και αυτή τη στιγμή, καθώς θα πάμε από εκεί και θα βγάλετε και πλάνα, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά ξανά από την αρχή με πολύ καλύτερα δεδομένα πλέον στο συγκεκριμένο κήπο. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ήδη γίνονται εργασίες στο κομμάτι του πρασίνου, της συντήρησης, ενώ τοποθετήθηκαν και χημικές τουαλέτες. Γνωρίζετε καλά ότι ήδη γίνονται κάποιες εργασίες στο κομμάτι του πρασίνου, στο κομμάτι της συντήρησης. Μπήκαν χημικές τουαλέτες για να λύσουμε ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το κυριότερο είναι ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια, ούτως ώστε να μην λείψει τίποτα από αυτό το κομμάτι για το οποίο όλοι χαιρόμαστε. Ο Μάκης Κυριζίδης αναφέρθηκε και στο σοβαρό θέμα των βανδαλισμών και των γκράφιτι. Στόχος είναι να κρατάμε τον δημόσιο χώρο όπως το αρμόζει. Δυστυχώς καθημερινά είμαστε μάρτυρες, ενώ βάφουμε κάτι, το επόμενο 24ωρο έχει ήδη βανδαλιστεί, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα ενάντια σε όλη αυτή την ασχήμια του δημόσιου χώρου. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ζεϊμπέκης σημείωσε πως είναι καθημερινή η επίβλεψη του παραλιακού μετόπου από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα, ενώ τόνισε πως οι υποχρεώσεις της υπηρεσίας είναι αυξημένες λόγω κορονοϊού. Όπως είπε, παρατηρείται και αύξηση των απορριμμάτων. Οπότε η αύξηση είναι πάνω από 20% με 25% των απορριμμάτων που μαζεύουμε. Έχουμε ενισχύσει την παραλία. Πιστεύουμε ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Από εκεί και μετά συνεχίζουμε τις δραστηριοποιήσεις. Έχουμε ξεκινήσει ένα μικρό κομμάτι στην παλιά την παραλία, βάλαμε καινούριους κάδους και θα ξεκινήσουμε φέτος να γεμίσουμε όλη την παραλία με αυτούς τους μεγάλους καινούριους κάδους. Οι παρεμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης, αναβάθμισης του πρασίνου και του αστικού εξοπλισμού, αλλά και της απομάκρυσης γκράφιτι από διάφορες επιφάνειες, οργανώθηκαν εν αναμονή της εργολαβίας των περίπου 2,18 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προγραμματιστεί από πλευράς Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συντήρηση της παραλίας για διάστημα 2 ετών.